Στο στούντιο είναι μαζί μας ο κύριος Μάριος Σαλμάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Έτωλα Καρδανίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην νότια περιφέρεια της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας. Στο νότιο τομέα της Αθήνας, για να συνογιώμαστε. Ωραία. Να είστε καλά. Τους καλησπερίζουμε και τους δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καινούργια βουλή, καινούργιοι ρόλοι. Ένα αποτέλεσμα το οποίο έδειξε ότι έχουμε πλέον ένα δικομματισμό, ένα νέο δικομματισμό στη χώρα. Αυτό κάνει δυσκολότερη την προσπάθεια της κυβέρνησης. Σας δημιουργεί ένα, ας πούμε, άγχος για το πώς μπορείτε με μια τόσο ισχυρή αντιπολίτευση να τα βγάλετε πέρα. Κοιτάξτε, είμαι υπέρμαχος της πολυφωνίας και του πλουραλισμού και της έκφρασης πολλών απόψεων και πολιτικών στη Βουλή. Προφανώς αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο οφείλεται σε ανεπαρκή παρουσία των μικρότερων σχηματισμών της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδους. Τα σχήματα που εκπροσωπήθηκαν στη Βουλή την προηγούμενη περίοδο δεν έτυχαν της ανταπόδοσης της προσδοκίας που είχαν από το ποσοστό των ψηφοφόρων που τους έστειλαν στη Βουλή και οι πολίτες ξαναμαζεύτηκαν στα κόμματα στα οποία αισθάνονται περισσότερο ασφάλεια. Δηλαδή. Περισσότερο ασφάλεια. Σχήματα όπως Ένωση Κεντρών, η Χρυσή Αυγή, για παράδειγμα, δεν μπόρεσαν να κερδίσουν το στοίχημα της επανεκλογής, ούτε και το ποτάμι, διότι η τετραετής παρουσία αυτών των κομμάτων δεν εξέφρασαν τίποτα καινούριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως κατάφερε να διατηρήσει το ρόλο του δεύτερου πόλου. Έτσι. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ όσο μπόρεσε και να πάρει από την κεντροαριστερά ένα μεγάλο κομμάτι. Όσο και να διαφωνεί κανείς μαζί του, πρέπει να παραδεχτούμε όμως ότι εξέφρασε κάτι συγκεκριμένο. Ήταν ένα κόμμα το οποίο είχε κάποια χαρακτηριστικά. Για ένα μέρος των πολιτών αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν θετικά και το επιβράβευσαν. Για ένα άλλο μέρος των πολιτών ήταν παράδειγμα προς αποφυγή και το απέφυγαν. Η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλη σημασία το ποσοστό που πήρε σε αυτές τις εκλογές, γιατί σας θυμίζω ότι είναι ένα κόμμα που κυβερνάει και βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες 5 δεκαετίες. Αν μου ζητήσετε να αναλύσω τι ήταν αυτό το οποίο επιβράβευσε ο κόσμος σε αυτές τις εκλογές, πέραν από την ιστορική της συμβολή στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, στην είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νέα Δημοκρατία ήταν ακόμα σοβαρό. Έχει συγκεκριμένα, πιστεύω, έχει προσανατολισμό σταθερό στην ελεύθερη οικονομία και στο κοινωνικό πρόσωπο του κράτους. Στα δύσκολα στάθηκε με σοβαρότητα. Θυμίζω, και αυτό είπα και στην ομιλία μου στις προγραμματικές δηλώσεις, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, στην αξιωματική, ότι μην νομίζει κανείς ότι το να κάνει στήρα αντιπολίτευση ή να βγαίνει στους δρόμους κερδίζει. Η Νέα Δημοκρατία επιβραβεύτηκε γιατί ακόμη και όταν ήμασταν αντιπολίτευση στο Γιώργο Παπανδρέου, ψηφίσαμε 100 νομοσχέδια. Στη συνέχεια συγκυβερνήσαμε με ένα αριστερό κόμμα, με τη Δημοκρατική Αριστερά, που δεν μας ένωνε κάτι κοινό, και με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν ιδεολογικά ο πολιτικός μας αντίπαρος διαχρονικά. Και παρήγαγε έργο αυτή η κυβέρνηση. Και στη συνέχεια δεν διστάσαμε να σταθούμε με σοβαρότητα, να ψηφίσουμε το τρίτο μνημόνιο με κόστος για εμάς και που έδωσε την επανεκλογή ίσως αυτό στον κύριο Τσίπρα. Όλα, και να σταθούμε και με αξιοπρέπεια στην αντιπολίτευση που κάναμε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν επιβραβεύεται ένα μοντέλο πολιτικής διακυβέρνησης αλλά και παρουσίας στη Βουλή, το οποίο πρέπει να προβληματίσει, αν θέλετε, το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η αναλλαγή μιας κυβέρνησης δεν είναι υποχρεωτικά δύο αντίπαλα στρατόπεδα που διαδέχεται το ένα το άλλο. Εγώ αντιλαμβάνομαι την αλλαγή μιας κυβέρνησης ως μια σκηταλοδρομία. Μάλιστα. Είμαστε σκηταλοδρόμοι που παίρνει ο ένας σκετάλι από τον άλλον για έχει να υπηρετήσουμε τη χώρα. Ακριβώς. Έχει συνέχεια. Δεν μπορεί να το δούμε αυτό πόσο συνέχεια έχει, γιατί δεν μπορεί μέχρι να μην τώρα στα πρώτα νομοσχέδια δεν βλέπουμε καμία συνέχεια, βλέπουμε ένα άλλο πράγμα. Θέλω όμως να ρωτήσω τον κύριο Μπαλάφα για το είδος της αντιπολίτευσης που προτίθεται να ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε
τον πρόεδρο, τον κύριο Τσίπρα, να λέει ότι εμείς δεν πρόκειται να σας μοιάσουμε, εμείς θα κάνουμε μια υπεύθυνη και σοβαρή αντιπολίτευση, επικοδομητική, και δεν θα ζητήσουμε εκλογές σε 5 μήνες. Συμφωνείτε με αυτή την θέση? Αυτονόητο είναι αυτό. Αλλά... Όχι αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο. Αν μου λέτε αυτονόητο, επειδή το πω αρκετό. Αυτονόητο είναι, αλλά θα σας πω. Απλώς επειδή ο κύριος Σαλμάς, με το ήθος που τον διακρίνει και με την προσοχή, ανέφερε την έκφραση συμβολή, και σωστά είναι, πολύ σωστό, του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας του 1974, θα ήθελα, εκτός θέματος, όχι εκτός ουσίας όμως, να πω ότι σήμερα είναι, αγαπητοί μου, η επέτειος της πτώσης της δικτατορίας και της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα πριν από 45 χρόνια. Επί 7 χρόνια η χώρα μας, 1967-1974, με την ευθύνη μιας ομάδας, με το πραξικόπημα μιας ομάδας επίορκων αξιωματικών, δυστυχώς... Ξενοκίνητων. Ξενοκίνητων. Βασανίστηκε η χώρα, διεσήλθε η χώρα και τέλος οι ίδιοι προχώρησαν στην προδοσία της Κύπρου, προσπαθούντας να ρίξουν το μακάριο. Και τα λέω αυτά γιατί καλό είναι να μην ξεχνάμε. Δυστυχώς ξεχνάμε, και ειδικά τα χρόνια τούτα που το φίδι του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας σηκώνει και πάλι κεφάλι στην Ευρώπη, είναι καλό να μην ξεχνάμε. Γιατί ξέρετε, ένας λαός χωρίς μνήμη είναι λαός χωρίς μέλλον. Το θεώρησα αναγκαίο, δεν θα αποφύγω την ερώτηση. Να πω το εξής. Εμείς, αν θέλετε, πιο σοφιόντες, έτσι νομίζω, και από τα λάθη μας, τις παραλήψεις μας και κυρίως την εμπειρία μας, τη μεγάλη αυτή εμπειρία που είχαμε από την κυβερνητική μας θητεία, σκοπεύουμε να κάνουμε μια προγραμματική αντιπολίτευση, πιστεύω υπεύθυνη και σοβαρή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χαριστούμε σε τίποτα. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να μην επισημάνω, με συγχωρείτε για την έκφραση, το φιάσκο, το πρώτο μεγάλο φιάσκο της κυβέρνησης, όταν το πρώτο εμβληματικό έργο από τα 5 που ανοίγει ο κύριος Μητσοτάκης, η ενοποίηση του Αρχαιολογικού Μουσείου με το Πολυτεχνείο στην Πατησίων, αποδείχθη ότι είναι αδύνατον λόγω της κληρονομιάς και των προβλέψεων της κληρονομιάς της Ελένης στο Σίτσα, που απαγορεύει αυτή την ενοποίηση κλπ. Σε αυτό θα κάνεις αντιπολίτευση, δεν μπορεί να μην κάνεις αντιπολίτευση, αλλά θα έλεγα, δεν θα κάνουμε, θα το πω, το στυλ που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, που όπως είπατε και εσείς, από τον πέμπτο μήνα άρχισε να ζητάει εκλογές. Και γενικά νομίζω μια καταστροφολογική. Θα προσπαθήσουμε να την αποφύγουμε. Αλλά λέω, αυτό δεν θα το πεις όμως ότι ήταν φιάσκο αυτό που κάνανε. Γιατί πού οφείλεται? Σε άγνοια? Δεν ξέραν τη διαθήκη, δεν το είχαν μελετήσει. Δεν ρωτήσαν τους κοσμήτορες και τον Πρίτανη του Πολυτεχνείου, οι οποίοι διαμαρτυρήθησαν, διότι δεν ερωτήθηκαν, διότι δεν έγινε ένας διάλογος για αυτή την ματαιωθήσα, έτσι κι αλλιώς, ενοποίηση Άτζη, Μπούρτζη και Λουλάς, ας πούμε. Άγνοια είναι, τι συνέβη? Αυτό, τέτοια πράγματα και άλλα, και πιο σοβαρά από αυτό, θα είναι αντικείμενο της κριτικής μας, πάντα τεκμηριωμένα και σοβαρά κατά τη γνώμη. Κύριε Μπαλέφα, να σας πάω εγώ σε ένα σχόλιο για σήμερα, θα ήθελα, σε σχέση με την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας και μια ασυνέπεια που διακρίναμε στο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι και πριν από τις εκλογές είχε βάλει το θέμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών της αλλαγής, το είχε φέρει στη συνταγματική αναθεώρηση, το επικαλεί πολύ συχνά ως κυβέρνηση, και τώρα βλέπουμε ότι ένας από τους βασικούς υπουργούς της πρώην κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πολέκης, στην ουσία αυτό που κάνει είναι κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο νόμο. Τον χρησιμοποιεί για να μην πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Εγώ άκουσα τον κύριο Πολάκη και με το γνωστό του στυλ, έτσι θα έλεγα το κριτικό αυτό, το λεβεντοκριτικό, να λέει ότι εγώ δεν θέλω να καλυφθώ από καμιά ασυλία, εγώ θέλω να προχωρήσω διαδικασίες. Αλλά ξέρετε τότε κάτι, ποια είναι η κατηγορία στον Παύλο τον Πολάκη? Ότι έκλεψε, όχι, ότι έφαγε, ότι έδωσε μίζες, ότι πήρε δάνεια με αέρα. Όχι, όχι, βέβαια, ότι μαγνητοφώνησε, Γιώργο μου, ότι μαγνητοφώνησε, λέει, μία συνέντευξη με τον κύριο Στουρνάρα, πρώτον, και δεύτερον είπε κακά λόγια για τον κύριο Πουλή. Και εμένα με έχει φωτογραφίσει. Και εμένα με έχει φωτογραφίσει και έχει δημοσιοποιήσει στο Facebook φωτογραφίες τραβηγμένες από την ΚΥΠ. Σύμφωνοι. Δεν είναι πάντως ζητήματα από αυτά που ευαισθητοποιούν ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό, που μας κάνει και κριτική, ξέρετε. Μας λένε δεν στείλατε κανένα φυλακή. Και όταν τους λες δεν στέλνουμε εμείς φυλακή, οι δικαστές στέλνουν στα δικαστήρια, εγκαλούν κλπ. Φωνάζουν.
είναι. Πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν σήμερα στην Επιτροπή, η ιστορία με την υποκλαπή σας συνομιλία με τον κύριο Στουρνάρα θεωρεί το κακούργημα. Και τώρα μετατρέπεται σε πλημέλημα επειδή άλλαξε και ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Αυτά θα τα δηλαδή, δεν είναι και κάτι. Αυτά θα τα δούμε όλα αν έγιναν καταρχήν. Πρώτον, πρέπει να δούμε αν έγιναν όλα αυτά. Και πώς έγινε, όταν εγκαλείται κάποιο, έχει το τεκμήριο τη αθότητα. Μα το παραδέχει και ο ίδιος. Το παίρνουμε δεδομένο τίποτα. Το έχει παραδεχθεί. Όχι, τίποτα δεν έχει παραδεχθεί. Έχει παραδεχθεί. Τίποτα δεν έχει παραδεχθεί. Όλα είναι ανοιχτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το τεκμήριο αθότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ μπαίνω στην ουσία. Ενοχλήθηκε ο κύριος Πουλής δικαιωμάτου, ο άνθρωπος, γιατί συκοφαντήθηκε. Η συνομιλία. Τώρα με το τι έχει συμβεί δεκαετίες τώρα σε αυτόν τον τόπο, κυρία Παπαμιχαήλ, τώρα. Με συγχωρείτε, ψάχνουμε ψήλου στάχυρα. Εγώ δεν υποτιμώ όχι, τίποτα. Είναι λίγο νωρίς δεν υποτιμώ τίποτα. Να δούμε αλλά αν έχει γίνει τίποτα. Όταν οι κλέφτες κυκλοφορούν αγαπητέ ελεύθεροι, μου, οι κλέφτες, αυτοί που κρύβανε στα συρτάρια τις διάφορες δικογραφίες, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αγαπητέ μου κύριε Μπαλάφα, συμπατριώτη μου και φίλε μου και. Σωστό, σωστό όλα αυτά μέσα. Πάρα πολύ και το γνωρίζεις. Θα έλεγα να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Σίγουρα, σωστό, συμφωνώ. Για τον Γιάννη Μπαλάφα μπορεί να μην βρεθεί. Και έτσι, εγώ αυτό. Σχεδόν, όχι σχεδόν, το βάζω στο Ευαγγέλιο. Στη φωτιά. Και καλά κάνεις. Θα σε καλέσω να μην το κάνεις για όλους. Εγώ είπα κάτι. Εγώ θα σε καλέσω να μην το κάνεις. Κατάλαβα τι λες. Εγώ είπα ένα πράγμα. Εγώ είπα ότι λοιπόν, από όλα αυτά επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη. Και, και εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διασυρθεί. Έχει διασυρθεί αυτός ο άνθρωπος εδώ. Ως κλέφτης από τον Πολάκη. Εγώ έχω πει τον κάτι. Έχει πει ο Πολάκης ότι είναι κλέφτης. Εγώ ότι είναι κλέφτης αυτό. Δεν θυμάμαι εδώ τέτοιο άνθρωπος, πράγμα. Τέτοιο βέβαια, μα αυτό έχει πει. Κοιτάξτε, λοιπόν, αυτός, μην μου δικαιολογήσεις τον Πολάκη, σε παρακαλώ δηλαδή. Όχι, εγώ τι δικαιολογώ. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα με και δεν μπορείς να λες, ας πούμε, ως κόμμα ότι είμαστε κατά του νόμου περί ευθύνης υπουργών και να έρχεται ο άνθρωπος αυτός σήμερα και να λέει επικαλούμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Κοιτάξτε, για να μην πάω στην τακτική δικαιοσύνη. Ως απλός πολίτης ή τον κύριο Σπαλάκη. Αν ισχύει κάτι, ισχύει. Ας τον αλλάζει, αλλά να μην ισχύει. Συγγνώμη, τα υπερέβαλα. Θέλω να πω κάτι όμως, γιατί είναι σοβαρό. Και επειδή είπατε κάτι για τον κύριο Σαλμάτ, τον οποίον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και φάνηκε και σήμερα από την τοποθέτησή του γιατί τον εκτιμώ. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν χαίρομαι για κανέναν πολιτικό όταν και κατηγορείται και πολύ περισσότερο όταν αποδεικνύεται κάτι μεμπτών. Να εξηγούμαστε. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτή η κατηγορία πάει σε όλους τους πολιτικούς, στην πολιτική γενικότερα και αυτό πρέπει να αποδειχθεί και όποιος Μπαλάφας μεθαύριο ότι δεν είναι ελέφαντας. Να εξηγούμαστε. Δεν έχω καμία ικανοποίηση, καμία ευχαρίστηση όταν οτιδήποτε τέτοιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει ουδέν μεμπτών. Να πάμε και στον κύριο Σαλμά, γιατί ναι, κύριε Σαλμά, ναι. Σήμερα σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ η αντιπολίτευση ότι ειδικά το σημερινό με τον κύριο Πολάκη είναι ένας ρεβανσισμός για όσα είχαν γίνει επί εποχής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με το σκάνδαλο Νοβάρτης, με το Κελπνό, με όλα τα θέματα της υγείας που και εσείς προσωπικά έχετε μπλακεί σε μια τέτοια ιστορία. Τι απαντάτε σε αυτό, έρχεστε εκδικητικά? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο το δικό μου. Είχα εμπλακεί και απεμπλάκιν. Ναι. Πότε απεμπλάκιν? 5 μέρες μετά τις εκλογές. Δηλαδή έπρεπε να πάω σε εκλογική διαδικασία, να εκτεθώ στην κοινωνία, στον κόσμο, στο εκλεκτορικό μου σώμα, έχοντας την εκκρεμότητα. Και 5 μέρες μετά τις εκλογές δεν βρέθηκε τίποτα στο αρχείο για το Σαλμά. Ναι. Πώς το ακούτε αυτό? Τον οποίο ο Πολάκης κατονόμασε. Τον άνθρωπο δεν έχω καμία σχέση. Τον κατονόμασε ως κλέφτη. Εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο Νοβάρτης, εδώ τα χαρτιά δεν κουνάγε. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Και είναι ο ψής κριτικός αυτό. Άρα λοιπόν. Επειδή έζησα στο πετσί μου μία πολιτική αδικία, να το πω έτσι, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε θέματα πολιτικών. Για την υπόθεση αυτή του κυρίου Πολάκη είναι απλή υπόθεση. Τι σημαίνει απλή υπόθεση? Η Βουλή μας καλύπτει για ασυλία, για θέματα που άπτονται του κοινοβουλευτικού μας έργου. Για να μπορώ να κατονομάσω στη Βουλή έναν επιχειρηματία, μια συγκεκριμένη επιχείρηση, μια εταιρεία, χωρίς να φοβάμαι να μου κάνουν μήνυση. Αγωγή μπορούν να σου κάνουν, δεν καλυπτόμεθα πίσω από αυτό. Άρα, η Επιτροπή Δεοντολογίας τι εξετάζει, εάν η δικογραφία που ήρθε στη Βουλή έχει να κάνει με τα βουλευτικά σου καθήκοντα. Προφανώς αυτή η δικογραφία που αφορά μια μαγνητοφώνηση δεν την έχω δει. Δεν άπτεται στα βουλευτικά καθήκοντα, ούτε στα υπουργικά καθήκοντα. Η δικαιοσύνη οφείλει να τη διερευνήσει όπως οφείλει κάθε υπόθεση δική μας να την διερευνήσει. Εμείς γνωρίζουμε ως πολιτικοί ότι είμαστε
σε αυξημένο και είμαστε εκτεθειμένοι και πρέπει να υποκύμεθα σε πιο αυστηρούς ελέγχους από τη δικαιοσύνη, άρα θα πάρει το δρόμο η κάθε υπόθεση της δικαιοσύνης. Έχω πει ότι δεν χρειάζεται κιόλας αυτή η βουλευτική ασυλία. Ξέρετε, και το είχα πει και στην προηγούμενη αναθεώρηση του συντάγματος, καμιά φορά ο βουλευτής διασύρεται πιο πολύ από την άρση της ασυλίας παρά από το τέλος της υποθέσεως. Κατά συνέπεια, θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το τι, αν ήταν αδίκημα και πώς τιμωρείται αυτό το δίκημα. Θα ανοίξετε και άλλες υποθέσεις που αφορούν τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έχουν να κάνουν με τέτοιες όζουσες καταστάσεις. Ξέρω εγώ τι θα κάνετε με το κομμάτι της δικαιοσύνης και όσα είχε πει ο κύριος Αγγέλης, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα κάνετε με την Οβάρτης, θα τα συνεχίσετε αυτά? Κοινοβουλευτικά εξεταστές. Ρωτάτε έναν πολιτικό που ταλαιπωρήθηκε, που πήγε στο αρχείο υπόθεση για αυτόν και που όταν ήρθε να υπογράψουμε ως Νέα Δημοκρατία την πρόταση για εξεταστική επιτροπή Πολάκη, Ξανθού και Κουρουμπλή, ήμουν ο μόνος που δεν την υπέγραψα. Ψήφισα την σύσταση εξεταστικής, γιατί κανείς δεν πρέπει να φοβάται, αλλά δεν την υπέγραψα, ξέρετε γιατί? Γιατί ήθελα να συμβατοδοτήσω ότι δεν έχει ανάγκη από εθνικό διχασμό ο τόπος. Mm. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι όπως κατά την προηγούμενη περίοδο υπήρχε άπλετο φως και όλη η δυνατότητα να χυθεί άπλετο φως σε θέματα που άπτονται πολιτικών υποθέσεων, έτσι και σε αυτή την περίοδο, και ο κύριος Μπαλάφας θα συμφωνήσει, κανένας δεν είναι πάνω από τον νόμο. Για όποιον υπάρχει υποψία ότι έσφαλε ή παρανόμησε, η δικαιοσύνη είναι εδώ και θα πάει στη δικαιοσύνη. Έτσι. Και αυτό ισχύει, και είμαι βέβαιος ότι συμφωνείται ο κύριος Σαλμάς, ισχύει και για την υπόθεση της Νοβάρτης, την οποία ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ως μέγιστο σκάνδαλο, επιλέξει, και μάλιστα είχε πει, και δεν σημαίνει ότι εξορισμού όλοι οι εγκαλούμενοι ή εν πάση περιπτώσει εμπλεκόμενοι είναι όλοι αθώοι. Δεν γίνεται, τα είπα εγώ. Ο κ. Μητσοτάκης το είχε πει. Να σας πω μια, επειδή για την Οβάρτης τώρα μπορώ να μιλάω πιο ελεύθερα. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν. Και είμαστε και ευχαριστημένοι που έγιναν ό,τι έγιναν. Ακριβώς. Η υπόθεση της Οβάρτης είναι μια υπόθεση αθέμητων πρακτικών. Ούτε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Ελλάδος είναι. Χαρακτηρίστηκε έτσι από ανθρώπους που δεν την ξέραν αυτή την υπόθεση. Να κάνετε κριτική στον κύριο Μητσοτάκη. Όχι, γενικά το λέω. Είναι μια υπόθεση αθέμητων πρακτικών. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε ποτέ ότι είναι το μεγαλύτερο όχι σκάνδαλο. Όχι μεγαλύτερο, είπε ότι είναι σκάνδαλο. Έχει σκάνδαλο. Υπό την έννοια. Σκάνδαλο. 5.000 γιατροί. Τώρα γίνεται με σίγμα κεφαλαίο ή σίγμα μικρόν. Ακριβώ. Γιάννη, είναι 5.000 γιατροί. 5.000 γιατροί. Να πούμε κάτι. Οι εταιρείες αυτές, ιδιαίτερα η Νοβάρτης, χρησιμοποιεί αθέμητες πρακτικές σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Έχει πιαστεί στην Αμερική, στην Κορέα, στην Κίνα, σε πολλές χώρες. Ελέγχεται και στις ΗΠΑ την πιάσαμε τώρα και πρόσφατα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο που το κάνει μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτές τις αθέμητες πρακτικές τις είχα εντοπίσει εγώ ως υπουργός με πόρισμα που διέταξα τότε, αποτυπώθηκαν. Αλλά θέλετε να συμφωνήσουμε κάτι, και εδώ θα πείτε ότι έχω δίκιο σε αυτό και ότι ήταν λάθος της προηγούμενης τετραετίας. Μέχρι σήμερα υπάρχει Νοβάρτης υποδίωξη ή τιμωρία από την έρευνα που κάνουν σε κελείς? Ακόμα όχι. Γιατί, κύριε Παπαχρήστου, γιατί? Γιατί στη χώρα μας όσες υποθέσεις πήγαν χρηματισμού γιατρών, σας θυμίζω, Θεαγένιο, φαρμακοποιός και γιατρός με χρηματισμό από την Οβάρτης, αθώθηκαν. Υπόθεση τώρα στη Βόρεια Ελλάδα πάλι, αθώθηκαν. Δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο που να τιμωρούμε τις εταιρείες που κάνουν αθέμητες πρακτικές στη χώρα μας και που είναι ενταγμένες είτε στο ελληνικό χρηματιστήριο, είτε σε αμερικανικό χρηματιστήριο. Την ευκαιρία να κάνουμε ένα. Ακριβώς. Αντί λοιπόν να στοχοποιούν, για να είμαστε σοβαροί και ο κόσμος να μας ακούει. Γι' αυτό δεν πήγανε μισή να ψηφίσουν. Αν θέλαμε να είμαστε σοβαροί σαν χώρα, έπρεπε με αφορμή την Οβάρτης να παραδειγματιστούμε, να πάρουμε τον FCPA, Foreign Corruption Practices Act, είναι ο νόμος που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για αυτή τη δουλειά, και να τον ενσωματώσουμε αυτούσιο, να τον μεταφράσουμε και να τον ψηφίσουμε όλα τα κόμματα. Σωστό. Αντί να καθόμαστε τώρα με ψευμάρτυρες που να λένε έτσι, είδα έτσι, άκουσα, πήγα, μου είπαν. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μάριος Σαλμάς, πρώην υπουργός, βουλευτής ετουλοκανανίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας, πρώην υπουργός επίσης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τμήμα της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας της Αθήνας. Τους ευχαριστούμε.